τελευταία στην πασαρέλα μας για σήμερα έρχεται να μας no pants rendari η Νατάσα Βελιανίτη. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Sha, 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 sha. I just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita, baby. Burn my tongue, make me say. Morning. Πες μου, σε παρακαλώ, αλφα ερώτημα. Πόσο πολύ το ευχαριστήθηκες. Πολύ. Φαίνεται. Αλήθεια. Και δεύτερον, θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι και σήμερα θα βγεις νικήτρια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. δεν ξέρω, δεν θέλω πώς να αισθάνεσαι, πω. Πώς αισθάνεσαι ρε παιδί μου. Νιώθω πολύ ωραία. Μου αρέσει γενικά. Μ' αρέσω, δηλαδή. Γιατί όχι. Α, γιατί όχι και πάλι. Άστε, γιατί, στο προηγούμενο επεισόδιο που ήρθε εδώ πέρα νικήτρια, παραλίγο να βάλεις τα κλάματα, δηλαδή από τη θλίψη, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν ήταν θλίψη. Ήταν λίγο η διαδικασία μετά. Εντάξει. Χάρηκα πολύ όμως. Το εύχομαι. Για πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω με τις φίλες μου για μαργαρίτες. Σε μεξικάνικο στα νότια προάστια, που είναι και το νέο hot spot, το απογευματάκι, 7 η ώρα περίπου. Και... Ναι. Για... Θέλεις να πεις κάτι για το look σου. Το look μου είναι αυτό. Ή αυτό που βλέπουν αυτό θα πάρουν. Αυτό που βλέπουν, ορίστε να το βγάλουμε και λίγο αυτό μέχρι εδώ. Αυτό. Αυτό και βαθμολογείτε. Βαθμολογήστε. Πιστεύω ότι περίμενες μεγαλύτερη βαθμολογία. Ίσως. Βέβαια μου έκανε εντύπωση και ένα συγκεκριμένο. Ποιο παιδί μου, ποιος. Το 3 από την B που δεν το βλέπω πολύ συχνά. Ορίστε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρετε πάρα πολύ. Άσε καλά να πας. Μα δεν είπε τίποτα κακό. Μα δεν είπε τίποτα κακό. Άσε καλά χαρά. Ότι δεν το περίμενε γιατί την έκανες χαρούμενη, είπε. Και η Καζαμπλάνκα, ναι, δεν. Χαίρομαι επίσης. Είδες, σε κάνουν να χαίρεσαι τα κορίτσια. Χαίρομαι για το ένα που δεν μου έβαλε η Νικολίνα, που για περίμενα το ανταποδοτικό. Πολύ ωραία. Σου έχει βάλει δύο. Πάμε στην Νικολίνα να μας πει γιατί σου έχει βάλει δύο. Νατάσα μου. Έλα μου. Λοιπόν, κοίτα. Κάθομαι και σκέφτομαι όση ώρα σε κοιτάω τι να σου πω. Όχι γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι. Είναι ένα look ok. Δεν είναι πολύ... Βασικά, θα σου το εξηγήσω. Νιώθω ότι εσύ δεν θα πήγαινες έτσι για μαργαρίτες. Είναι ένα look το οποίο πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο απογευματινό βραδινό. Νιώθω ότι είναι λίγο πιο early. Μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά. Α, ναι, συγγνώμη. Νιώθω ότι είναι για λίγο πιο νωρίς. Με το τακούνι. Ας πούμε, μεσημέρι. Καλά, αυτό το τακούνι έπρεπε να μην υπάρχει σε αυτήν την εικόνα. Γιατί? Αυτό το παπούτσι είναι πολύ μίζερο. Και τα λουράκια του. Μα είναι και πολύ φουλ και έξτρα από πάνω. Θα βάλω και έξτρα παπούτσι να γίνει. Αλλά μπορείς να βάλεις ένα ήσυχο παπούτσι που δεν είναι μίζερο. Αυτό εγώ είναι. Δεν το θεωρώ μίζερο. Αρχικά και μου αρέσει το χρώμα και δεν είναι και όλο. Το χρώμα είναι το μόνο ωραίο πράγμα. Anyway. Μα τι άλλο μπορούσα να αφήσουμε να το παπούτσι. Δεν μου αρέσει το παπούτσι. Μπορώ να δω λίγο τη τσάντα σου έτσι. Εντάξει, δεν δίνει κάτι στην εικόνα ότι την αφαιρεί. Απλά νιώθω ότι είναι ένα. Πώς να το εξηγήσω, νιώθω ότι κάτι του λείπει. Τι άλλο να δηλαδή, βάλω. Δηλαδή τα μέσα prints με τα έξω, νιώθω ότι θέλουν κάτι για να δέσουν 100% στο μάτι μου, για να είναι 100% σωστό. Εγώ νιώθω ότι κάτι άλλο θέλεις να πεις. Όχι, καθόλου. Απλά νιώθω ότι δεν είναι Νατάσα. Μα... Δεν. Είναι λίγο πιο αστραφτερό κορίτσι. Μα δεν γίνεται όλη την ώρα, Νικολίνα μου, να είμαι με το στρας και την πέρλα. Δεν γίνεται. Είμαι πιο απλή στην καθημερινή μου ζωή. Πάω για κοκτέιλ νότια. Δεν θα βάλω το στρας και τις πέρλες και τις πουλιές. Θα πάω λίγο πιο απλά ντυμένη το απόγευμα και το μεσημέρι που πάω για καφέ. Και αθλητικά φοράω. Δηλαδή δεν είμαι όλη την ώρα με τα στρας και τα τέτοια. Δεν γίνεται. Εγώ άνετα θα πήγαινα έτσι. Και ίσως έβαζα ότι λευκό πουκάμισο. Απλά εδώ πέρα που είμαι έχω βάλει... Δεν σημαίνει όμως ότι θα ήταν η πρώτη σου επιλογή. Πώς? Ότι
Ότι μπορείς να πας έτσι άνετα, δεν τον αμφισβητώ. Απλά δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα ήταν η πρώτη σου επιλογή να βάλεις ένα τέτοιο... Όταν δεν έχεις όμως τι να πεις, μου λες δεν είμαι εγώ σε αυτό που φοράω. Λες και με ξέρεις χρόνια, γιατί δεν έχεις τι να πεις και μου λες δεν θα ήσουν εσύ. Εσύ όμως έχω δει κάποια πράγματα από σένα. Και εγώ έχω δει, Νικολίνα μου. Λες και βλέπω... Να σου πω κάτι. Να σου λέω κάθε φορά δηλαδή ότι πηγαίνεις σε νέους σχεδιαστές και σε ντύνουν και απλά πλασάρεις τα ρούχα τους. Ωραία. Δεν το λέω κάθε φορά. Ίσα-ίσα που αν κάτι μου αρέσει, σου βάζω και τρία. Δεν το κάνω αυτό, αγάπη μου. Κάθε φορά δεν φοράς συγκεκριμένα ρούχα από φίλους σχεδιαστές. Και το προηγούμενο τι, το χθεσινό τι ήταν. Το χθεσινό τι ήταν. Το χθεσινό ήταν όντως ένας φίλος μου, ναι. Σου, τι σου έβαλε, τρία. Κάθομαι να σου λέω σε έντυσαν. Εγώ δηλαδή όταν φοράω κάτι. Δεν είμαι φίλος μου, εγώ έκανα το style. Okay, όταν φοράω κάτι. Δικό και δεν μου ήταν το vibe. Okay, λες ότι δεν είμαι εγώ. Άνετα θα πήγαινα και ίσως φορούσα ένα λευκό πουκάμισο εγώ που λες. Απλά επειδή είμαι τώρα στο My Style Rocks, έχω κάνει αυτό που βλέπεις. Αλλά δεν γίνεται να απολογούμε κάθε φορά για οτιδήποτε. Εγώ άνετα θα πήγαινα έτσι. Καλά. Και αυτό είναι δικό μου, αυτό θα το κρατήσω γιατί μ' αρέσει. Δηλαδή πρέπει να απολογούμε. Δεν σου ζήτησα να απολογηθείς. Απλά σου λέω ποια είναι η δική μου γνώμη. Okay. Δεν είπα, εσύ καλά έκανες και το έβαλες αυτό στο My Style Rocks, απλά η δική μου γνώμη είναι ότι είναι τάση που έχω παρατηρήσει, θα πήγαινε έτσι για μαργαρίτες, για κοκτέιλ, γενικά σε κάτι λίγο πιο βραδινό. Έχεις κάνει πάντως ένα γενναίο συνδυασμό εδώ. Έχω κάνει. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν έχω κάνει. 2,7 είναι ένας πολύ καλός μέσος όρος. Για πάμε να δούμε.